δαπάνες από το βίντεο κλειστού κυκλώματος από τη ληστεία της τράπεζας στην Άουσα της Πάρου. Ανέκφραστος μεταφέρεται από πάνω πλούς αστυνομικούς με κουκούλες, της αντιτρομοκρατικής, στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Το πρόσωπό του και τα στοιχεία του δημοσιοποιούνται έπειτα από σχετική διάταξη των αρχών. Ο 30χρονος αντιεξουσιαστής που φορά αλεξίσφαιρο γυλαίκο φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εμπλέκεται όχι μόνο στην αιματηρή ληστεία της Πάρου αλλά και να είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Νομοσία των πυρήνων της φωτιάς». Ο 30χρονος έως τώρα κρατά ερμητικά κλειστό το στόμα του και δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση να συνεργαστεί με τις αρχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ζήτησε ούτε καν δικηγόρο. Συνελήφθη έπειτα από παρακολούθηση χθες το απόγευμα από άνδρες της αντιτρομοκρατικής στο σταθμό του μετρό στο Κεραμικό, παρά το γεγονός ότι προέβαλε αντίσταση. Ο 30χρονος που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του οδηγού ταξί στην Πάρο εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς κοντά στο μετρό του Κεραμικού και στη συνέχεια προσήχθη στην αντιτρομοκρατική. Η αστυνομία μέσα σε ελάχιστο χρόνο ταυτοποίησε γενετικό υλικό του 30χρονου με ευρήματα που βρέθηκαν στον τόπο της δολοφονίας στην Πάρο αλλά και με ευρήματα σε γιάφκες της οργάνωσης. Στη Θεσσαλονίκη, τόπο διαμονής του συλληφθέντα που δηλώνει άνεργος, η είδηση της εμπλοκής του σύμφωνα με τις αρχές τόσο στην αιματηρή ληστεία όσο και στην τρομοκρατική οργάνωση ευνηδίασε γνωστούς και γείτονες. Αφού ήταν πάρα πολύ ήσυχο παιδί, δεν μπορώ να το φανταστώ. Φιλήσυχη η οικογένεια, δεν δημιουργήσε κανένα πρόβλημα ούτε στη γειτονιά ή εδώ πέρα. Ο 30χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα σπίτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όπου συνεχίζουν να διαμένουν οι γονείς του. Αν και τα τελευταία χρόνια διέμεινε περισσότερο καιρό στην Αθήνα, συχνά τους επισκεπτόταν, με τελευταία φορά να έχει γίνει κάτι τέτοιο πριν από ένα μήνα. Πριν δύο μήνες το είδα με τη μητέρα του, τρεις μήνες και δεν ήξερα ότι ήταν ο γιος. Ο 30χρονος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν ένας από τους τέσσερις δράστες που συμμετείχαν και αυτός που πυροβόλησε τον οδηγό ταξί μαζί με έναν ακόμη συνεργό του. Τον είδα την ώρα που τον πυροβολούσε εξ επαφής. Πόσες φορές τον πυροβόλησε? Τρεις. Ο συλληφτής σύμφωνα με την αστυνομία μετά τη ληστεία έφυγε με το πλοίο της γραμμής και κατέληξε στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα μετέβη στις 14 Αυγούστου και διέμενε σε ξενοδοχείο του κέντρου. Ο 30χρονος είχε μάλιστα δημιουργήσει και προφίλ στο Facebook. Εκεί είχε αναρτήσει και κείμενα με αντιεξουσιαστικό περιεχόμενο. Χαρακτηριστικά έγραφε: «Περπατάω στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω ειδικούς φρουρούς. Βλέπω παρακρατικούς. Σκέφτομαι. Η εικόνα ενσαρκώθηκε. Σκέφτομαι, ακόμα και ο crime fiction πολτός ενσαρκώθηκε». Και ανεξάρτητος, εσύ, φιλελεύθερα. Ο 30χρονος συνδέεται με ευρήματα στις γιάφκες των πυρήνων, στον Πειραιά και στο Αγρίνιο. Θεωρείται ως περιφερειακό μέλος της οργάνωσης. Το κουβάρι των συλλήψεων ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου του 2010 όταν μέλη της οργάνωσης έπεσαν στα χέρια των αρχών έπειτα από την αποστολή δεμάτων με βόμβες σε πρεσβείες. Να φύγει όσο γίνεται πιο γρηγορότερα και γι' αυτό λοιπόν δεν θέλησε ούτε να πάρει την απόδειξη. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κλοπές. Η αστυνομία ερευνά όλα τα στοιχεία για να εντοπίσει και να συλλάβει και τους συνεργούς του 30χρονου στην αιματηρή ληστεία της Πάρου.